όπως είναι λογικό. Αυτό το τελετουργικό πριν από τη σέντρα. Παίρνετε για την Ελλάδα. Σέντρα στο πρώτο δοκάρι. Προσπαθούν να διώξουν οι Νιγηριανοί. Μπάλα επιστρέφει στον Καραγκούνι. Ωραία προσποίηση. Έχει την μπάλα στο δεξί. Περνά την πάσα. Μένει κάτω το σημειάκι του βοηθού. Το σούτα το Φετφατζίδη. Να η πρώτη ευκαιρία, η πρώτη προσπάθεια για γκολ από την Ελλάδα. Με τη συμπλήρωση 8 λεπτών στο μάτς. Κοιτάζει το φορτάρι ο Φετφατζίδης. Μπάλα βγήκε μπροστά για τον Όμπι Μίκελ. Έκλεψε πάρα πολύ ωραία ο Καραγκούνης. Βρίσκει δίπλα τον Χριστοδουλόπουλο. Αυτό ζυγίζει το σούτ. Το κάνει πάρα πολύ καλό. Λίγο έξω από τα δοκάρια. Εξαιρετική προσπάθεια από τον Λάζαρο Χριστοδουλόπουλο στο 21ο λεπτό. Θερμό χειροκρότημα από την εξέδρα. Η αντίδραση του Λάζαρου. Εδώ από μακρινή απόσταση. Πραγματική βολίδα. Δεν φαίνεται από αυτή τη γωνία πόσο λίγο φεύγει μπάλα έξω από το τέρμα. Όλα ξεκίνησαν από το κλέψιμο του Καραγκούνη. Η πάσα για τον Αμαρκάρη στο Χριστοδουλόπουλο και βλέπετε εδώ πάντα να φεύγει λίγο έξω από το αριστερό δοκάρι του Ενιάμα. Εδώ είναι χαρακτηριστικό πάντως ότι όλη η ελληνική ομάδα έχει γυρίσει πίσω για να αμυνθεί και ο Φετφατζίδης και περάσει μπροστά το σούτ επικίνδυνο, αλλά πέφτει και μπλοκάρει ο Γλύκος. Στην πρώτη ευκαιρία των Νιγηριανών με το μακρινό σούτ που επιχείρησε ο Αχμέντ Μούσα. Τον Γκέκα. Δίπλα ο Καραγκούνης. Βγάζει αρκετού παίκτε η εθνική μα τώρα στην επίδυση. Καραγκούνης πλησιάζει στη μεγάλη περιοχή, κάνει το σούτ ψηλά. Έχουν εντύπωση ότι σημάδευε το αριστερό γάμα της εστίας του Ενιάμα. Ρισκάρουν οι Νιγηριανοί. Ο Φετφατζίδης με το αριστερό φέρνει την μπάλα στο δεξί. Συνεχίζει ατομική προσπάθεια. Καταπληκτικός ο Φετφατζίδης. Αποκρούει ο Ενιάμα. Θα ήταν ένα απίθανο γκολ στο 28 από τον Γιάννη Φετφατζίδη που δείχνει σε μία ακόμη φάση εδώ γιατί πράγματα είναι ικανός. Έκανε άνω κάτω την άμυνα των Νιγηριανών. Δίνοντας επιμονή εδώ για να ξανακερδίσει την μπάλα για την εθνική μας. Αποφεύγει έναν αντίπαλο, αποφεύγει και δεύτερο. Φτάνει σε θέση βολής, πλασάρει στην κλειστή γωνία. Τον περίμενε όμως εκεί ο Ενιάμα. Και από μακριά θα γίνει το σούτ από τον Ωνάζη. Στη δεξιά του γωνία πέφτει και μαζεύει σταθερά ο Γλύκος. Από την εστία του Ενιάμα, ίσως τώρα με τον Σάμαρη, τον Γκέκα, τον Φετφατζίδη που φέρνει την μπάλα στο αριστερό. Πλασαριστό σούτ. Μαζεύει ο Ενιάμα. Νέο πολύ ζεστό χειροκρότημα για τον Γιάννη Φετφατζίδη. Βίντρα πάει να τον κλείσει. Μόζες κόβει ο Ταχτσίδης. Μόζες περνάει στην περιοχή. Επικίνδυνη φάση. Διαγώνιο shoot out. Η καλύτερη ευκαιρία των Νιγηριανών. Με τη συμπλήρωση 58 λεπτών στο παιχνίδι. Ένα ρόλο να παίζει πιο κοντά στο Μίτογλου. Και αυτό έχει ενδιαφέρον να το δούμε. Όπως έχει ενδιαφέρον και αυτή η φάση που βγαίνει με τον Φετφατζίδη για την εθνική μας. Ήρθε για βοήθεια ο Κονέ. Έξυπνη πάσα του Φετφατζίδη. Κονέ στη μεγάλη περιοχή κάνει το shoot έξω. Ήθελε λίγο περισσότερο φάλτσο η μπάλα. Στο 66. Γιανούς ο Ουσέμπο με χώρο τώρα για το σουτ. Πάει να τον κλείσει ο Μανολάς. Έγινε το σουτ ψηλά πάνω τα δοκάρια. Καλή στιγμή για την Ιγυρία. Στο 69 με το σουτ του Τζον Όμπι Μίκελ. Ένας αντίπαλος αφήνει σωστά όμως το πλεονέκτημα διαιτητής. Γιατί βγαίνει η φάση την δική μας καταπληκτική παλιά για τον Μίτρογλου. Κατεβάζει ο Μίτρογλου. Είναι σε πλάγια θέση. Ψάχνει για βοήθεια, βλέπει ότι δεν υπάρχει συμπαίκτη του εκεί. Τώρα ανέβηκαν οι υπόλοιποι, πατάει την μπάλα καταπληκτικά για τον Σαμαρά, το πλασέ. Αποκρίνει ο Ενιάμα Σαλπιγκίδης και πάλι ο Ενιάμα λέει όχι. Να η ευκαιρία μας το 83 για να πάρουμε την νίκη. Τώρα μπροστά το Ταξίδης και έχει δίπλα του τον Κονέ. Παναγιώτης Κονέ θα κάνει το σούτ έξω. Μακρινό σούτ, με καλές προϋποθέσεις όμως. Καλός συνδυασμός από την Ιγυρία. Από μακριά το σούτ εντυπωσιακά ο Καπίνο. Στο σούτ που επιχείρησε ο Γκένι Ωνάζη. Ο Καπίνο έδιωξε πολύ ωραία σε κόρνερ. Ο Μόζες με σέντρα. Η κεφαλιά out από τον Άμπρος. Κατάφερε και πήρε την κεφαλιά από τον Κονέ. Ερχόμενος από πίσω. Ο Μπι Μίκελ πάει να κάνει την τρίπλα. Παραμένει μπάλα στα πόδια των Ιγυριανών. Μόζες out. Ακριβώς το 90.